προβλήματα ως προς τη βατότητά του παρουσιάζει το οδικό δίκτυο από την Σάμεο στους Μυτιλινιούς μετά την διέλευση βαρέων οχημάτων προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες για την κλειστή ελεγχόμενη δομή στη θέση Ζερβού. Πολλά είναι τα παράπονα από την πλευρά των κατοίκων που καλούνται καθημερινά να περάσουν το συγκεκριμένο δρόμο, καθώς τα οχήματά τους κινδυνεύουν να πάθουν μεγάλες ζημιές. Ο Αντιδήμαρχος Ανατολικής Σάμου, Ευάγγελος Καράς, δήλωσε ότι έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες ώστε άμεσα να υπάρξει αποκατάσταση του οδικού δικτύου. Υπάρχει ένα αίτημα από τους κατοίκους των Μυτιλινιών που χρησιμοποιούν καθημερινά την επαρχιακή οδό Μυτιλινιών Βαθέως. Ένας δρόμος που σε αρκετά σημεία εμφανίζει πάρα πολλά προβλήματα. Έχουμε τη δέσμευση και από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και από τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Πανουράκη, ότι μετά το πέρας των εργασιών ο δρόμος θα επιδιωθεί, θα αρφατοστρωθεί και θα ξαναδοθεί προς χρήση. Όντως, μιλάμε για ένα κομμάτι από την είσοδο του ΚΙΤ μέχρι τον Άγιο Νεκτάριο, ένα κομμάτι που δεν φτιάχτηκε μαζί με τα υπόλοιπα. Είναι γύρω στα 50 με 60 χρόνια που έχει να γίνει παρέμβαση εκεί. Τα σημάδια του χρόνου και στην επιβάρηση από τα βαρύα οχήματα που πέρασαν όλο αυτό το διάστημα προς το ΚΙΤ. Είναι ένα μέρος που χρειάζεται άμεσα παρέμβαση και επιδιόρθωση και αντικατάσταση.